σύγκριση μεταξύ του περιφερειάρχη του κυρίου Πατούλη και του... Δεν ξεκίνησε τον κύριο Πατούλη, δεν μπερδεύεσαι. Ναι. Ξεκίνησαν από τον κύριο Στεφανίδη, ναι, τον πατέρα της Ολυμπιονίκη της Κατερίνα Στεφανίδη. Ακριβώς. Και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, όπου βγήκε να επιτεθεί... Στον κύριο Πατούλη. Στον κύριο Πατούλη. Το πήγα θεσμικά, γι' αυτό το αναφέρα. Μα δεν ξεκίνησε έτσι ο Πατούλης τίποτα. Ναι, ναι. Ξεκίνησε από και, τον έχουμε πατέρα. Μία επίθεση. Μία επίθεση του κυρίου Στεφανίδη. Του κυρίου Στεφανίδη. Κατά του περιφερειάρχη. Κατά του περιφερειάρχη. Δεν ξέρεις ο Πατούλης. Ακριβώς. Ο Πατούλης δέχτηκε τα πειρά. Ναι. Λέγοντάς τον ο πατέρας της Ολυμπιονίκη να το λέει άχρηστο. Ακριβώς. Εδώ στην απάντησή του βέβαια ο Γιώργος ο Πατούλης. Για πες μας όμως να ακούσουμε τι ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε τι είπε σε τηλεοπτική εκπομπή ο πατέρας της Στεφανίδη. Και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, η σύζυγός του ήταν και υποψήφια βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Με την κυρία Δούρου. Και με τη Δούρου εκλεγμένη έτσι, έτσι, και υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η σύζυγός του. Από σε 5-6 το πρωί που περιμέναμε όταν ξημέρωσε ότι θα γίνουν ρήψεις εναέριες, από την 6 το πρωί δεν ήρθε τίποτα και σιγά σιγά πλησίαζε σε εμάς. Κάποια στιγμή δηλαδή δεν μπορείτε να καταλάβετε με τι ταχύτητα πήγαινε η φλόγα. Δηλαδή έτρεχες με το αυτοκίνητο και σε ξεπέρναγε η φλόγα δίπλα σου. Ναι, ναι. Σηκωθήκαμε κάποια στιγμή, δεν γινόταν. Θέλω να πω συγχαρητήρια στον κύριο Πατούλη, γιατί είναι ένας άχρηστος περιφερειάρχης και πρέπει να, εγώ επώνυμα το λέω, πρέπει να παραιτηθεί αυτή τη στιγμή, εάν θέλει να λέγεται, ένας άνθρωπος που έχει πάνω του λίγη τσίπα. Ήξερε μόνο να κατηγορεί στις άλλες κυβερνήσεις την προηγούμενη περιφερειάρχησα και τώρα είναι ανύπαρκτος. Το μόνο που κάνει είναι να βγάζει φωτογραφίες. Είναι λίγο δύσκολο να... Ναι, όπως και για το χιόνι ήταν δύσκολο. Όλα είναι δύσκολο. Για όλα ήταν... Καταλαβαίνετε. Ακούστε κάτι. Και για τα χιόνια ήταν δύσκολα με τον Πατούλη. Δεν μας έφερε τον κύριο Συνολάκη που σε 10 λεπτά θα μας έσωνε. Δυστυχώς δεν ήρθε ο Συνολάκης. Δεν τον έχει. Καταλαβαίνετε ότι έχει δυσκολία όλο αυτό. Μας τον κοτσάραν επιδούρου το Συνολάκη. Αντιλαμβανόμαστε, κύριε Στεφανίδη, την αγανάκτηση που έχετε μέσα σας αυτή τη στιγμή. Και είναι μια αγανάκτηση, Μάρο Κανελάκη, με συγχωρείς, που έχουν όλοι οι πολίτες με τους οποίους έχουμε συνομιλήσει μαζί τους, με τους συναδέλφους που βρίσκονται εκεί. Αντιλαμβανόμαστε την αγανάκτηση και τον πόνο που έχετε μέσα, που βλέπετε αυτές τις εικόνες δίπλα από το σπίτι σας αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως αναζητούμε και όλους τους τοπικούς φορείς για να πάρουν την κοινή θέση να μας πούν για το τι έχει συμβεί. Φανίδη ήταν στην Αμερική, έμαθε αυτά που συνέβη από τους γονείς της με τους οποίους μίλησε προχθές είχε αγώνα, δεν είχε προλάβει να επιστρέψει και βλέπει αυτές τις εικόνες τουλάχιστον. Σώθηκε το σπίτι των γονιών της και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον πατέρα της Κατερίνας που μας έχει κάνει περήφανος. Λοιπόν, είδαμε αυτή την άνευ επίθεση, γιατί εδώ πέρα το δεύτερο Πατούλης. Θα τον ακούσουμε τι λέει. Είναι ένας κρίκος. Δεν είναι πυροσβεστική. Η περιφέρεια. Εδώ υπάρχει αλλού το θέμα. Και δεν παίρνουμε το μέρος του, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε. Πάμε λίγο τα πράγματα πώς έχουν. Πάμε να δούμε και να ακούσουμε τι λέει ο Πατούλης, που λέει αν έχει τσίπα να πει δημόσια συγγνώμη. Είπε κι άλλα, είπε... Θα τον ακούσουμε, ναι. Τον ακούσουμε τον κύριο... τον κύριο Πατούλη, να τα λέει, ενώ την ίδια ώρα έχονται στο φως κάποια έγγραφα ντοκουμέντο, τα οποία καταγγέλουν ότι από αδιαφορία άλλων είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Θα τα δούμε σε λίγο. Πάμε πρώτα να ακούσουμε τι λέει ο Γιώργος Πατούλης, ο Περιφερειάρχης. Πες το μας πάνω. Πολύ ωραία. Λοιπόν, λέει καταρχήν ότι είναι πάρα πολύ λυπηρό ο πατέρας της Κατερίνας Στεφανίδη, χρυσής Ολυμπιονίκη με τα εθνικά χρώματα, να με κατηγορεί και να με στοχοποιεί ως υπαίτιο για τη φωτιά στην Παλίνη. Το τοξικό του μίσος και η αναφορά του πάνω από 5 φορές στο όνομά μου ως άχρηστο και ανίκανο είναι στοιχείο που τον χαρακτηρίζει. Και συνεχίζει ο κύριος Πατούλης. Ναι. Προφανώς η οικογενειακή του ενασχόληση με την παράταξη της κυρίας Δούρου και το μηδενιστικό του μίσος τον τυφλώνει. Η σύζυγός του, κυρία Ζωή Βαρέλη Στεφανίδη, είναι περιφερειακή σύμβουλος με την κυρία Δούρου
και υποψήφια βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική. Η περιφέρεια Αττικής δεν είναι πυροσβεστική. Οι περιφέρειες συνεπικουρούν στο έργο κατάσβεσης εφόσον του ζητηθεί και αποτελούν ένα κρίκο από τη μεγάλη αλυσίδα που συντονίζει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Και καταλήγει. Κύριε Στεφανίδη, η κόρη σας τιμάει τα ελληνικά χρώματα ενώνοντας τους Έλληνες. Μην εκμεταλλεύεστε τη φήμη της για να πείτε ανυπόστατα ψέματα και να διασπάτε τους Έλληνες. Καλό θα ήταν και εσείς, όπως όλοι στις δύσκολες στιγμές, να είμαστε δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη και να βοηθάμε με όποιον τρόπο μπορούμε, όχι να εκμεταλλευόμαστε ως πολιτικά εξαπτέρυγα κρίσιμες στιγμές για τις ζωές και τις περιουσίες των συνανθρώπων μας συγκυριακά και ανεύθυνα. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είπε ο Γιώργος Πατούλης, ο Περιφερειάρχης Αττικής, απαντώντας στον πατέρα Στεφανίδη, ότι στην ουσία την ευθύνη την έχουνε, την έχει το Υπουργείο, τα αρμόδια Υπουργεία και όχι η Περιφέρεια. Πάμε τώρα, γιατί έχει και συνέχεια.